Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα φλιντζάνι καφέ και να συζητήσουμε για μια ιστορία η οποία δυστυχώς είναι πολύ κοινή. Πολύ συνηθισμένη περίπτωση. Κοροϊδεύω δύο ανθρώπους προσπαθώντας να καλύψω τα κενά μου. Κυρία Θέκλα, χαίρετε. Είμαι μια κοπέλα 27 ετών. Σας είχα ξαναστείλει πριν ένα χρόνο περίπου την ιστορία μου, η οποία έγινε και βίντεο. Το θέμα ήταν πώς μπορώ να σταματήσω να ασχολούμαι με έναν άνθρωπο όπου απλώς βολεύεται μαζί μου. Εν ολίγης διατηρούσα μια επαφή με έναν άνθρωπο 40 ετών, χρήστη χόρτου, με μόνη ασχολία να ταΐζει και να προσέχει τις αδεσποτούλες γατούλες στη γειτονιά του. Δεν δούλευε ούτε ήθελε μόνο κανένα μεροκάματο, όποτε και αν προέκυπτε. Συντηρείται με ένα επίδομα. Συναντιόμασταν στο σπίτι του, δεν βγαίναμε έξω, ακούγαμε μουσική, βλέπαμε ταινίες και τρώγαμε συνήθως απ' έξω. Θυμάμαι αυτό το vlog. Κοιμόμασταν μαζί και την επόμενη μέρα έφευγα. Παρακολουθώντας λοιπόν το βίντεο, πήρα την απόφαση να απομακρυνθώ από αυτόν τον άνθρωπο σταδιακά. Αυτά τα πράγματα τα κόβεις με το μαχαίρι, δεν απομακρύνεσαι σταδιακά. Παρόλα αυτά δεν έκοψα εντελώς την επαφή μαζί του. Μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί τον ήθελα. Περνάει λοιπόν ο καιρός, έχοντας αραιώσει. Γνωρίζω ένα άλλο πρόσωπο μέσα από το Facebook. Ξεκινήσαμε να βγαίνουμε και στην πορεία κατέληξε σε σχέση. Είναι 37 ετών και έχει ήδη ένα παιδί, σε ηλικία δημοτικού σχολείου. Σε ένα διάστημα 6 μηνών περνούσαμε πολύ καλά μαζί και είχαμε και καλή κοινωνική ζωή. Σχεδόν από την αρχή ήθελε να γνωρίσει τους γονείς μου και να μου γνωρίσει και τους δικούς του μέχρι και το παιδί. Εγώ δεν ήθελα γιατί ήταν πολύ σύντομο και ειδικά για το παιδί. Κάποια στιγμή μου είπε να ανέβω στο σπίτι των γονιών του να πάρει κάποια πράγματα και μετά να πάμε στο δικό του. Εκεί γνώρισα και το παιδί. Γενικά σαν άνθρωπος είναι καλός, εργατικός, δοτικός, ενεργητικός. Όμως αρκετά ανασφαλής, μοναχικός και έχει μάθει να σκύβει το κεφάλι του και να κάνει ό,τι του λένε οι υπόλοιποι. Εύκολα εκμεταλλεύσιμος και αγαθιάρης. Η σχέση μας κυλούσε όμορφα, αλλά εγώ ποτέ δεν έπαψα να σκεφτώ με τον άλλον. Όταν σκέφτεσαι κάποιον άλλον, αγάπη μου, δεν κάνεις καινούρια σχέση, το ξέρεις. Εκείνος όσο περνούσε ο καιρός, έκανε όλο και πιο αισθητή την παρουσία του. Μου έστελνε και μου πρότεινε συνέχεια να πάω από το σπίτι του. Δυστυχώς πήγα κάποιες φορές. Ο άλλος δηλαδή. Ο άλλος ο πρώτος. Ξεκίνησα να λέω ψέματα και στους δύο. Κάθε φορά που πήγαινα σπίτι του πρώην και κοιμόμουν εκεί, μάλωνα με τη νέα μου σχέση. Σαφώς έλεγα ότι πήγαινα να κοιμηθώ στην κολλητή μου. Κάθε φορά τα μπάλωνα. Ο άλλος ξεκίνησε να με διεκδικεί περισσότερο, μέχρι που μια μέρα του λέω φεύγω για διακοπές και μαλώσαμε επειδή δεν του το είπα και ότι σκεφτόταν τώρα που θα έχω άδεια να συναντιόμασταν περισσότερο. Του είπα ότι δεν είμαστε μαζί, οπότε γιατί έπρεπε να πω κάτι. Μην τα παλουλογώ, καταλήγουμε στο ότι εκείνος αν ήθελα απλά να περνάει την ώρα του, θα μου το είχε πει εξ αρχής. Μην τα παλουλογώ, καταλήγουμε στο ότι αν εκείνος ήθελε απλά να περνάει την ώρα του, θα μου το είχε πει εξ αρχής. Του είπα ότι δεν μου είχε αναφέρει ποτέ ότι θέλει σχέση, οπότε δεν ήξερα απλώς τι ήθελε. Αγάπη μου, δεν σου το έχει πει με λόγια, αλλά σου το έχει πει με πράξεις ότι θέλει σχέση. Τελικά ήθελε και μάλιστα το είχε σίγουρο ότι είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα έγινε πιο γλυκός και μου εξέφρασε τα συναισθήματά του. Βρέθηκα με δύο σχέσεις και δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνον τον ήθελα πολύ και τον σκεφτόμουν συνέχεια, τον πρώτον δηλαδή, αλλά δεν είχαμε καθημερινότητα. Και με τον άλλο ζούσα μια πιο νορμάλ κατάσταση όπως συμβαίνει σε μια φυσιολογική σχέση. Η κατάληξη είναι ότι ο πρώτος πλέον μου έχει πει ότι με θέλει στη ζωή του, με προσέχει περισσότερο, θέλει να μείνουμε μαζί. Εδώ είναι τα ενδιαφέροντα, του έκανε έξωση ως πιτό νοικοκύρης του. Από τότε μου λέει ότι θέλει να μείνουμε μαζί. Σήμερα που γράφω αυτό το email επέστρεψε στο σπίτι των δικών του μέχρι να βρούμε σπίτι. Εννοείται πως δεν θα μείνω μαζί του, αλλά για άλλη μια φορά δεν μπόρεσα να πω όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα χώρισα με το δεύτερο πρόσωπο που ήμασταν μαζί 6 μήνες ύστερα από έναν καυγά. Είχαμε συχνούς καυγάδες, οι οποίοι προέκυπταν συνήθως από το φόβο του μη με χάσει, επειδή είμαι μικρότερης ηλικία και επειδή έχει ένα παιδί.
Κινδυνεύει να σε χάσει ή δεν σε είχε ποτέ, γιατί εσύ ανήκεις αλλού στην αρρωστημένη σου σχέση, την οποία δεν διέκοψες προτού δημιουργήσεις καινούρια. Με θέλει πίσω και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Πιο πολύ με τον εαυτό μου τάχω που φέρθηκα έτσι και κοροϊδεύω δύο ανθρώπους, επειδή δεν ξέρω ούτε εγώ τι θέλω από τον εαυτό μου. Κυρία Θέκλα, θέλω να γίνει βίντεο αυτή η ιστορία, παρά το γεγονός ότι ντρέπομαι πολύ γι' αυτό και ξέρω ότι θα ξοργιστούν αρκετοί άνθρωποι. Θα πιστέψουν ότι είμαι ίσως μην πω τι. Να σας πω επίσης ότι εδώ και κάποιους μήνες έχω πάει σε ψυχολόγο, καλά έκανες, και ήδη με έχει βοηθήσει να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά που αφιερώνετε το χρόνο σας διαβάζοντας το email μου και με βοηθάτε να συνεχίζω την προσπάθειά μου να αγαπήσω περισσότερο τον εαυτό μου, μέχρι να φτάσω στο σημείο να μην παίζω παιχνίδια προσπαθώντας να κερδίσω αγάπη. Κόρη μου, διάβασα το mail σου με συγκλονισμό και στενοχώρια. Και για σένα, αλλά και για τον δεύτερο άνθρωπο που γνώρισες. Για τον πρώτο δεν θα πω ότι στενοχωρέθηκα. Γιατί αυτός κάνει τη δουλειά του. Αυτός είναι ο μόνος που ξέρει τι θέλει σε αυτή την ιστορία. Μάλλον αυτός ξέρει τι θέλει, εσύ δεν ξέρεις τι θες, γιατί και ο δεύτερος φαίνεται ότι ξέρει τι θέλει. Ξέρει ότι θέλει να συνεχίσει το στυλάκι της ζωής που ζει, δεν θέλει να αλλάξει κάτι ουσιαστικά από τη ζωή του. Σου προτείνει να συγκατοικήσετε όταν του κάνει έξωση ως σπίτι ο νοικοκύρης του, για να επιλύσει το πρόβλημα της διαμονής του προφανώς. Και χωρίς καμία ανάληψη ευθύνης ουσιαστικά, έρχεται να σε διεκδικήσει. Το να σε διεκδικήσει το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί στην ουσία δεν σε έχει διεκδικήσει ποτέ. Έρχεται να σου ζητήσει, να συγκατοικήσεις μαζί του, να βολευτεί ο άνθρωπος, να τακτοποιηθεί. Λοιπόν, κορίτσι μου, έχεις θέμα. Και το θέμα δεν θα το λύσουμε μέσα από ένα βίντεο. Το θέμα θα το λύσεις εσύ ίδια στην προσωπική προσπάθεια που κάνεις με τον εαυτό σου και διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Καλά κάνεις που ξεκίνησες ψυχοθεραπεία και να συνεχίσεις. Και στη ψυχοθεραπεία να εστιαστείς στο να τα βρεις με τον εαυτό σου και να σταματήσεις να ψάχνεις από εξωτερικούς παράγοντες αυτό που δεν έχεις μέσα σου. Τι δεν έχεις μέσα σου? Είναι φανερό πως δεν έχεις αυτοαγάπη μέσα σου. Στη ψυχοθεραπεία σου με τον την ψυχολόγο σου θα συζητήσετε το πως κατέληξες σε αυτό το σημείο να μην είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και με τους άλλους ανθρώπους και να παίζεις, όπως έγραψες εύγλωτα, παιχνίδια προκειμένου προσπαθώντας να κερδίσεις αγάπη, με το αποτέλεσμα να χάνεις και την αγάπη που είχες. Λοιπόν, κάνετε μια σχέση, κάνουμε μια σχέση. Αυτή η σχέση έχει πρόβλημα. Είτε αυτή η σχέση είναι μια ερωτική σχέση, είτε είναι μια άλλου είδους σχέση. Υπάρχουν θέματα σε μια σχέση. Προβλήματα. Τόσο σοβαρά, ώστε να μπαίνουμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε ψυχοθεραπεία για να τα ξεπεράσουμε ή να στέλνουμε email σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης για να πάρουμε κάποια καθοδήγηση, για να πάρουμε κάποιες γνώμες ή για να πάρουμε κάποια κινητοποίηση, ώστε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα σου, κορίτσι μου, από την αρχή ήταν η προβληματική σχέση στην οποία εμπλεκόσου. Μια σχέση στην οποία υπήρξες θύμα εκμετάλλευσης και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χαρακτηρίζεις το δεύτερο άνδρα που γνώρισες ως αγαθιάρη και ότι είναι εύκολο θύμα εκμετάλλευσης, γιατί κάποια τέτοια χαρακτηριστικά έχεις και εσύ. Δηλαδή, σε πουλάει και σε αγοράζει ο πρώτος. Σε χειρίζεται. Είναι εξαιρετικά χειριστικός μαζί σου και εσύ δεν μπορείς να του πεις όχι. Όταν είμαστε μπλεγμένοι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι εντελώς λανθασμένη κίνηση να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση δημιουργώντας μια καινούρια σχέση. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούμε να είμαστε εντάξει με τη νέα σχέση. Δεν θα μπορούμε να είμαστε εντάξει με τον νέο άνθρωπο που μπαίνουμε στη ζωή του και που βάζουμε στη δική μας ζωή και δεν θα μπορούμε να είμαστε εντάξει και με τον εαυτό μας, ώστε να κάνουμε μια επιλογή η οποία να είναι προς όφελός μας και όχι προς ζημιά μας. Και γι' αυτό και εσύ οδηγήθηκες στο να κάνεις την επιλογή που ήταν προς τη ζημιά σου, δηλαδή να επιστρέψεις παράλληλα πίσω στον προηγούμενο, να το παίζεις σε διπλό ταμπλό και να κάνεις και την τρελίτσα. Δηλαδή να λες τον δεύτερο, μα δεν έχουμε σχέση, μα δεν είπαμε ότι έχουμε σχέση. Όταν με έναν άνθρωπο έχεις τακτική επικοινωνία, κάνετε έρωτα,
θέλει να γνωρίσεις τους δικούς του, σου δείχνει με όλους τους τρόπους ότι θέλει να είσαι στη ζωή του, δεν πρέπει να σου πει «έλα, τα φτιάξαμε, τα έχουμε τώρα, έχουμε σχέση», για να ξέρεις ότι έχετε σχέση. Το ξέρεις εκ των πραγμάτων ότι έχετε σχέση, ή αν έχεις προβληματισμό το ρωτάς. Εσύ προφανώς χρησιμοποιείς ως δικαιολογία το ότι δεν ήξερα ότι είχαμε σχέση, για να μπαλώσεις το γεγονός ότι το έπαιζες σε διπλό ταμπλό. Καταλαβαίνω τι σημαίνει εξάρτηση από μια προβληματική σχέση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Ο λόγος που αυτές οι προβληματικές σχέσεις έχουν τόσο έντονο αντίκτυπο στη ζωή μας και μας τραβάνε έντονα και μας ελκύουν, είναι γιατί ακριβώς έρχονται και κουμπώνουν πάνω στα θέματα που έχουμε από το μεγάλωμά μας. Ίσως να είχες έναν ασφαλή δεσμό με τους γονείς σου ή με τη μητέρα σου ή με τους φροντιστές σου. Έχεις μέσα σου τρομερή ανασφάλεια και έχεις μέσα σου ένα αποθυμένο ότι δεν αγαπήθηκες ολοκληρωτικά από εκεί που όφιλες να αγαπηθείς. Και οι γονείς που φέρνουν παιδιά στον κόσμο, οι άνθρωποι που υιοθετούν παιδιά, οφείλουν να αγαπήσουν εκείνα τα παιδιά τους, οφείλουν να αγαπήσουν τα παιδιά τους ολοκληρωμένα, με ευθύνη και πληρότητα. Έχεις κενά. Έχεις συναισθηματικά κενά, τα οποία δεν θα γεμίσουν φτιάχνοντας μια σχέση, δεύτερη σχέση, τρίτη σχέση, παράλληλες σχέσεις, τη μια σχέση μετά την άλλη. Οι ερωτικές σχέσεις δεν γεμίζουν τα συναισθηματικά μας κενά. Οι ερωτικές σχέσεις δεν επιλύουν τα ψυχολογικά μας προβλήματα. Αντιθέτως, μπορεί να προσθέσουν πάνω στα θέματά μας, γιατί οι επιλογές που κάνουμε όταν η αφετηρία μας είναι προβληματική, όταν η αφετηρία μας είναι τέτοια, νιώθω ανασφάλεια, νιώθω φοβίες, δεν αγαπώ τον εαυτό μου, δεν εκτιμάω τον εαυτό μου, δεν πιστεύω ότι αξίζω να αγαπηθώ και μπαίνω σε σχέσεις, τότε οι επιλογές που θα κάνω δεν θα είναι καλές επιλογές, δεν θα είναι υγιείς επιλογές. Σαφώς δεν ήταν υγιής επιλογή η πρώτη σχέση. Το έχουμε πει πέρσι, στο περσινό vlog, δεν θα το επαναλάβω, μπορείς να πας πίσω να το ξαναδείς. Σαφώς δεν ήταν υγιής επιλογή. Επίσης δεν ήταν υγιής επιλογή η δεύτερη σχέση, δεδομένου του γεγονότος ότι ήδη ήσουν αλλού. Δεν είναι καλή ιδέα, δεν είναι έντιμο, δεν είναι χρήσιμο, δεν είναι ωφέλιμο να ξεκινούμε μια νέα σχέση όταν είμαστε ακόμη προσκολλημένοι στην παλιότερη μας σχέση. Δεν βοηθάει και δεν ωφελεί κανέναν αυτό το πράγμα και κυρίως δεν ωφελεί εσένα. Γιατί πέραν του ηθικιστικού κομματιού ή του ηθικού κομματιού ότι είναι ανήθικο και δεν είναι σωστό να κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο ενώ είσαι μαζί του, να πηγαίνεις και με τον πρώην σου, υπάρχει και το κομμάτι της ωφέλειας προς εσένα. Δεν είναι ωφέλιμο. Δεν σου έκανε καλό. Δεν σου έκανε καλό που ξεκίνησες μια νέα σχέση προτού ακόμη ξεπεράσεις την προηγούμενη. Δεν σου έκανε καλό που μπήκες σε όλο αυτό το μπέρδεμα. Δεν κέρδισες αγάπη με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισες ταλαιπωρία εσύ ίδια, με αυτόν τον τρόπο κέρδισες μια κακή εικόνα του εαυτού σου εσύ ίδια και με αυτόν τον τρόπο γέμισες ενοχές. Δηλαδή δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα το να πηγαίνω να φτιάχνω μια καινούρια σχέση ενώ ακόμη είμαι προσκολλημένη στην προηγούμενη και αναπόφευκτα να μπαίνω σε αυτό το τρίγωνο. Η γνώμη μου είναι ότι τώρα πρέπει να βγεις και από τις δύο σχέσεις. Και από την πρώτη σχέση που έπρεπε να φύγεις ήδη από καιρό, πρέπει να το κόψεις, αλλά και από τη δεύτερη σχέση, στη δεύτερη σχέση να μην επιστρέψεις, κορίτσι μου, γιατί δεν ξεκίνησε αυτή η σχέση ορθά, δεν έχετε μια ανοιχτή, καθαρή επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο και δεν νομίζω να είσαι και ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Θεωρείς ότι είναι καλός για σύντροφος επειδή είναι... τον είπες αγαθιάρη, θα έλεγα ίσως ο άνθρωπος είναι καλόβολος, είναι θετικός, θέλει να έχετε μια σχέση, προσπαθεί πολύ να έχετε μια σχέση, μπορεί αυτό να σου φαίνεται καλό γενικά, αλλά δεν είναι μια επιλογή που ξεκινάει από την καρδιά σου μέσα, επειδή ακριβώς επιθυμείς να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, επειδή τον εκτιμάς και τον σέβεσαι και τον θαυμάζεις, είναι μια επιλογή βολέματος. Καλός άνθρωπος αυτός, μου φέρεται καλά, μου δίνει τη φυσιολογικότητα μια σχέση, ας την επιλέξω. Την επιλέγεις όμως χωρίς το βασικό κριτήριο, που το βασικό κριτήριο για να μπούμε σε μια σχέση είναι να είμαστε διαθέσιμοι και να υπάρχει αυθεντική έλξη για τον άνθρωπο με τον οποίο μπαίνουμε σε μια σχέση. Μπορεί να είναι χρυσός,
μπορεί να είναι σπουδαίος, μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι το άλλο, αν αυτός ο άνθρωπος δεν μας ελκύει ερωτικά και αν εμείς δεν είμαστε ελεύθεροι ούτως ώστε να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να μας έλξει ερωτικά, γιατί αν είμαστε δοσμένοι αλλού, αν είμαστε ερωτευμένοι με τον πρώην μας, με την πρώην μας, με τίποτε δεν θα μπορούμε να ερωτευτούμε το νέο πρόσωπο, όσο ερωτεύσιμο και αν είναι. Και εδώ να αναφερθώ και σε μια φίλη, η οποία μου στείλε αρκετά mail αυτές τις μέρες. Πριν λίγες μέρες μου γράφει: Θέκλα μου, είμαι μια γυναίκα, η οποία έχω κάνει πολλές σχέσεις στη ζωή μου, έχω βιώσει έντονα πάθη, επιθυμίες, έρωτες κλπ. Και τώρα είμαι σε μια σχέση η οποία είναι ήρεμη, είναι χαλαρή σχέση. Αυτός ο νέος, χαλαρή σχέση με την έννοια του δεν έχει πάθος, είναι υγιή σχέση. Ο νέος σύντροφος είναι εξαιρετικός στη συμπεριφορά του απέναντί μου, μου δίνει συναισθηματική ασφάλεια κλπ. Κλπ. Όμως δεν με ελκύει ερωτικά έντονα και η ερωτική μας επαφή δεν είναι και πολύ σπουδαία. Και μου έχει πει κάποια πράγματα για τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, μου έχει πει ότι οι προηγούμενες του σχέσεις τον έχουν απατήσει, μήπως έχει πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος, τι θα με συμβούλευες εσύ, θα με συμβούλευες να παραμείνω σε αυτή τη σχέση που αυτός ο άνθρωπος μου φέρεται καλά, παρόλο που το ερωτικό κομμάτι δεν είναι super duper wow. Απάντησα στη φίλη ότι δεν μπορώ να πάρω εγώ αυτή την απόφαση για σένα, εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Και μετά από λίγες μέρες μου γράφει: Ξέρεις, θα σου πω την αλήθεια, ότι είχα χωρίσει πριν λίγο καιρό από μια σχέση πολύ έντονη και πολύ παθιασμένη και ακόμη έχω συναισθήματα για τον πρώην. Κόρη μου, πώς θα τον δεις ερωτικά τον νυν, πώς θα συνδεθείς ερωτικά με τον νυν, πώς θα σου αρέσει η ερωτική επαφή με τον νυν εφόσον είσαι ακόμη κολλημένη με τον πρώην. Και μου γράφει σε μένα να δούμε το χαρακτήρα του και να δούμε την προσωπικότητα του και να δούμε το ιστορικό του και μήπως λόγω του ιστορικού του αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι να μας πει το ιστορικό του, γιατί δεν ταιριάζουμε και πολύ ερωτικά. Πώς να ταιριάξετε ερωτικά όταν είσαι ψυχοπαθολογικά κολλημένη στον πρώην? Πώς? Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να ερωτευτούμε έναν άλλον άνθρωπο ότι αν ήδη είμαστε ερωτευμένοι και παθολογικά κολλημένοι με ένα άλλο πρόσωπο. Τελειώνουμε μια κατάσταση. Παίρνουμε το χρόνο μας να συνέλθουμε και με καθαρό μυαλό, χωρίς προσκολλήσεις, χωρίς κολλήματα, προχωρούμε στο να κάνουμε μια καινούρια γνωριμία. Δεν μπορεί να πετύχει μια καινούρια γνωριμία αν εμείς είμαστε ήδη προσκολλημένοι στην προηγούμενη ή στις προηγούμενες. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς συμβαίνει. Θα παρακαλούσα στα σχόλια να είμαστε ευγενικοί με τη φίλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπέρ της το γεγονός ότι μας έστειλε αυτή την επιστολή, ότι θέλει να γίνει vlog, γιατί θέλει να πάρει κινητοποίηση και από τα δικά μας λόγια τους, ώστε να σταματήσει αυτή την πορεία η οποία είναι μεταξύ άλλων και αυτοκαταστροφική, πέραν του έτερου καταστροφική είναι και αυτοκαταστροφική, και εύχομαι στη φίλη να καταφέρει να νικήσει τους εσωτερικούς της δαίμονες, να καταφέρει να τα βρει με τον εαυτό της, ώστε να μην χρειάζεται να παίρνει παιχνίδια για να ζητιανέψει την αγάπη, να αγαπήσει τον εαυτό της και να επιτρέπει στον εαυτό της να μπαίνει σε καταστάσεις όπου και η ίδια και ο άλλος άνθρωπος θα είναι σε καλή θέση. Την αγάπη μου.